Νέα. Είχε με πολύ μεγάλο σώμα ψηφοφόρων. Υπάρχει μια απάντηση από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία ότι έχουμε να κάνουμε και με του όρου τη Δανειακή Σύμβαση και δεν είναι το οικονομικό πρόγραμμα μόνο του και είναι και άλλα πράγματα μπροστά κτλ. Δεν φάνηκε να πήγε πολύ. Γενικά τα διλήμματα που έβαλαν είναι μεγάλα. Με συγχωρείτε κιόλα, έτσι σα διακόπτω άγενο, αλλά. Άντε, να πάρουμε λίγο ήχο από εκεί. Τον ακούσαμε τουλάχιστον τον κύριο Παπανδρέου, φαντάζομαι θα τον ακούσουμε. Ναι. Κάτω. Ελπίζω να μην πει πάλι κύριε, τα κύριε. Περί βαρβαρότητας και σοσιαλισμού, όπως το 2009. Είμαι βέβαιος ότι θα αναφερθεί στη Γαλλία πάντως. Παρακαλώ. Να δούμε, θα κερδίσει το στοίχημα. Κύριε Πρόεδρε. Εδώ από την όμορφη Τριτέα έχουμε διανύσει πολύ δρόμο. Δρόμος δύσκολος για να ορθοποδήσει η χώρα. Δρόμος πολλής για να κάνουμε την Ελλάδα αυτοδύναμη, χωρίς εξαρτήσεις, ελεύθερη. Με κόπο, με πόνο, για μια Ελλάδα πιο δίκαιη. Γιατί ξέρουμε ότι και δυνατότητες έχουμε, και πλούτο έχουμε, και ανθρώπους έχουμε. Η Ελλάδα μπορεί. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, δεν φτάσαμε ακόμα εκεί, αλλά ούτε είμαστε και μακριά. Αρκεί να βαδίσουμε σταθερά, χωρίς πισωγυρίσματα. Ειδικά τώρα που γυρίζει ο τροχός στην Ευρώπη, φυσάει άνεμος προοδευτικός, ειδικά τώρα που δικαιώνονται οι διεκδικήσεις μας για ευρωομόλογα και για την δυναμική επένδυση στην ανάπτυξη και το χτύπημα της ανεργίας σε όλη την Ευρώπη, για τους λαούς της Ευρώπης, ειδικά τώρα να στείλουμε ένα μήνυμα προοδευτικό. Και συνάμα σιγουριάς να μην χαθούν οι κόποι, οι θυσίες του ελληνικού λαού, ψηφίζοντας το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Να είστε καλά. Ακούσαμε τον Γιώργο Παπανδρέου, τη δήλωσή του, το Καλέντζια Χαΐας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Όλους.